να εκφράσω την χαρά μου, κύριε Δήμαρχε, γιατί ένα χρόνο μετά την καταστροφική πλημμύρα του Ντάνιελ, εδώ πέρα το κέντρο υγείας του Παλαμά, είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Και αυτό οφείλεται στη στολισμένη προσπάθεια πολιτείας αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου, το Μαζί για το Παιδί και όλους τους χορηγούς οι οποίοι υποστήριξαν αυτήν την προσπάθεια. Σε χρόνους ρεκόρ να μπορέσουμε να ανακατασκευάσουμε το κέντρο υγείας αλλά κυρίως να το αναβαθμίσουμε με πρόσθετες υγειονομικές υπηρεσίες, έτσι ώστε οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να απολαμβάνουν ποιοτική πρωτοβάθμια φροντίδα. Όπως είπε και ο κ. Υπουργός, αναμένεται και περαιτέρω παρέμβαση στο κέντρο υγείας του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια μικρογραφία μια συνολική προσπάθεια η οποία γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι υποδομές, πάρα πολλά κέντρα υγείας, τμήματα επεγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, καινούριο εξοπλισμό. Να ευχαριστήσω την 5η Υγειονομική Περιφέρεια και τον διοικητή της, γιατί με πολύ μεγάλη αφοσίωση έσκυψε πάνω στο πρόβλημα. Και βέβαια σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε και στο Μπλουζάκι, όπου θα δούμε ένα έργο. Πιο δύσκολο έργο. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε χτυπηθεί και από μια άλλη θεομηνία πριν από κάποια χρόνια, από τον Ιαννό, και θυμάμαι ακόμα τις εικόνες, τώρα θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ουσιαστικά το κέντρο υγείας του Παλιώνα το έχει πάρει στην κυριολεξία το ποτάμι. Ο σκοπός όμως είναι όταν ξαναφτιάχνουμε υποδομές, να τις φτιάχνουμε καλύτερες και πιο ανθρωπικές από ό,τι. Και εδώ αυτή η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι μια προσπάθεια προκειμένου να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες της χώρας, ανεξαρτήτως του που κατοικούν, ότι θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Και καθώς θα έχουμε την ευκαιρία, ο Παλαμάς να μεγαλώσει λίγο, καθώς θα υποδεχθούμε και τους κατοίκους της μεταμόρφωσης, πιστεύω, κύριε Δήμαρχε, ότι ένα ποιοτικό κέντρο υγείας, καλά στελεχωμένο, γιατί δεν μιλάμε εδώ πέρα μόνο για μηχανήματα, αλλά μιλάμε για μια πλήρη στελέχωση σε υγειονομικό προσωπικό, είναι ένας λόγος παραπάνω, γιατί όχι απλά ο κόσμος θα μείνει στον Παλαμά, αλλά γιατί ενδεχομένως μπορείτε να προσελκύσετε και περισσότερους κατοίκους ακόμα στο όμορφο χωριό σας.